Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Βράδυ Πέμπτης στο Κόντρα. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τέσσερις εκλεκτούς φίλους σας, τους παρουσιάζω πριν μπω στη θεματολογία της επικαιρότητας, στη θεματολογία της εκπομπής. Είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, να τον δούμε. Ένας άνθρωπος που έρχεται από μακριά, συνεπής στο χώρο της αριστεράς, οφείλω να το πω. Εκεί που υπάρχει η συνέπεια, πάντοτε πρέπει να την αναγνωρίζουμε. Προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και σήμερα θητεύει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ, καλώς ορίσατε. Κώστας Κατσαφάδος, από το νεότερο δυναμικό της Βουλής των Ελλήνων, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τα χρόνια της, τα νεανικά του, πιο νέος δηλαδή, ακόμη νέος είναι, από την ΟΝΕΔ, και τώρα βουλευτής πρώτης Αλφα Πυραιός και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας. Καλό βράδυ, κύριε Κατσαφάδο. Καλησπέρα σε όλους. Δημήτρης Δανίκας. Ερχόμαστε τώρα στους διαχρονικούς εφήβους της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα μου ανακατεύει, δημιουργικά τις εκπομπές. Ιδού, δεν κρατιέται με τίποτα. Ορισμένοι τηλεφωνείτε και λέτε τι βιταμίνες του δίνω πριν μπει στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται βιταμίνες. Τη ζωντάνια την έχει από μόνος του. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Αυτό για τον Ολυμπιακό που χάνει. Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε. Νίκος Σβέρκος, τέταρτος στην παρέα, τελευταίος στη σειρά, αλλά όχι τελευταίος στην προσοχή μας και στην εκτίμησή μας. Εκλεκτός συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης από την Εφημερίδα των Συντακτών. Είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν, σε αυτή εδώ την εκπομπή, να κάνουμε μια ευρεία αναφορά στους συσχετισμούς και στις υπάρχουσες αντιστοιχίες ή αναντιστοιχίες μεταξύ της πορείας της κυβέρνησης στην Ελλάδα και της εμπειρίας της Βενεζουέλας με την κυβέρνηση Μαδούρο. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Θα είναι και αυτή η συζήτηση ένα μέρος των όσων θα πούμε στην εκπομπή. Στην Βενεζουέλα. Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αρθρώσω κουβέντα. Είναι ο μόνος ο οποίος με έχει κατατροπώσει. Γιατί λοιπόν, μόνο τώρα αφήστε να πούμε την επικαιρότητα λίγο. Έλεος. Λοιπόν, επικαιρότητα. Δύο-τρεις επισημάνσεις μόνο για να περάσουμε στους καλεσμένους. Είναι άλλωστε τόσο ζωηροί που δεν τους κρατάω με τίποτα. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών, να πούμε ότι ο πρώτος γύρος, να το πούμε έτσι, ολοκληρώθηκε. Φαίνεται ότι σε ορισμένα σημεία έχουμε προσέγγιση, όπως το αφορολόγητο. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κατεβάσει αρκετά χαμηλά τον πύχη και κάτω από τις 6.000 ευρώ. Ίσως γύρω στις 5.500 ευρώ ή 5.800. Μπορεί και στις 4.000, λέει η φωνή. Έχει μεταφυσική διάσταση η εκπομπή. Έτσι. Η φωνή από το παρασκήνιο. Λοιπόν, η δική μας πληροφόρηση λέει κάπου 5.800, 6 ή 5.500. Τυχερή. Τώρα, τυχερή. Ορίστε. Τα σχόλια δικά σας. Εγώ να σας πω ακόμη ότι σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει στυλώσει τα πόδια. Γιατί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που προέβλεψε ο νόμος Κατρούγκαλου θα οδηγήσει σε βεβαία μείωση των κυρίων συντάξεων. Μιλάμε από 1η-1η-2019. Να πούμε ότι είχαμε εμπλοκή στη διαπραγμάτευση και για τον εξοδικαστικό συμβασμό. Η κυβέρνηση βάζει όριο 20.000 ευρώ, ενώ η Τρόικα λέει 50.000 ευρώ. Σωστό. Θα δούμε αυτό πώς θα διαφοροποιηθεί. Σωστό, λέει η φωνή του κυρίου εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε τώρα ότι είχαμε στη Βουλή μία ιδιαίτερα σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου της ΔΙΜΑΡ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του κ. Θεοχαρόπουλου, με τον κύριο Καμένο. Τέθηκαν όλα στο τραπέζι, εξοπλιστικά, καραμαλείς, συμμαχίες, μεϊμαράκης, όλα. Μετά από αυτό, ο κύριος Καμένος έκανε μία βόλτα στην αίθουσα κοινοβουλευτικών συντακτών, όπως γίνεται συνήθως, στη Βουλή, εκεί δίπλα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και αμέσως μετά, στρατιωτικές πηγές διέρευσαν, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, στρατιωτικές πηγές διέρευσαν ότι αυξήθηκε η στρατιωτική ενίσχυση, η στρατιωτική θωράκιση των νησιών της Μεθορίου από 17% πήγε πάνω από 40%, ένα αυτό, και δεύτερο, οι ίδιες πηγές είπαν ότι θεωρούν πιθανό θερμό επεισόδιο στην Κύπρο τον Ιούνιο, και λένε τον Ιούνιο γιατί είναι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται ότι τότε θα αρχίσει η Total να τη διαδικασία εξόρυξης φυσικού αερίου από κοιτάσματα τα οποία ανήκουν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και από οικόπεδα τα οποία έχουν προκηρυχθεί ήδη, έχει γίνει διαγωνισμός και τα έχει πάρει Total. Λοιπόν,
Αυτό είναι το πακέτο της παρουσίας του κύριου Καμένου στη Βουλή. Θα δούμε λεπτομέρειες σε λίγο και θα δούμε και εικόνες σε λίγο. Ο κύριος Καμένος έκανε μια αναφορά και στον κύριο Μεϊμαράκη, αφού έκανε οξύτατη επίθεση κατά του κυρίου Μητσοτάκη, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι προτιμάει τη γραμμή Μεϊμαράκη, γιατί θεωρεί ότι θα ήταν πιο θετική για τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς οι συνάδελφοι, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, αναζήτησαν τον κύριο Μεϊμαράκη που έχει γραφείο στη Βουλή. Και από τον κύριο Μεϊμαράκη βγήκε μία δήλωση η οποία του απεδόθη, η οποία προκάλεσε καταρχήν τρικυμία στη Νέα Δημοκρατία, μέχρι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, εφαίρετο μέχρι αργά το μεσημέρι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, να έχει πει ότι δηλώσεις εκ του ασφαλούς ότι καταψηφίζω τα μέτρα δηλαδή που θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι τζάπα μαγκές. Οι περισσότεροι εξέλαβαν τη δήλωση ότι δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι θα προκαλέσει πλέον πάρα πολλά μποφόρ, πάνω από 10 μποφόρ, ισχυρός βοριάς, στη θάλασσα της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά υπήρξαν διευκρινήσεις ότι η δήλωση αυτή αφορούσε τα όσα είπε ο Μάκης Βορύδης σε συνέντευξή του σήμερα, που όταν ρωτήθηκε είπε «και τώρα δεν πρέπει να ψηφίσουμε και στο παρελθόν δεν έπρεπε να ψηφίσουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ». Και κάπως τα πράγματα ερέμησαν. Τώρα, να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε μια ανακοίνωση οξύτατη κατά του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος φέρεται με βάση την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ να έχει πει σε συνέντευξη που έδωσε στο CNBC ότι πρέπει να αγοράσετε Ελλάδα τώρα, τώρα που οι τιμές είναι χαμηλές. Ότι το είπε δηλαδή για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Θα δούμε τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Τσίπρα, μιλώντας σε πολύ καλά αγγλικά, οφείλω να το πω. Fluently, όπως λέμε στην Αρκαδία και στο Καρπενήσι, σε βήμα αίθουσας, ως ομιλητής εννοώ, βήμα αίθουσας εκδηλώσεων του London School of Economics στην Βρετανική πρωτεύουσα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή, όπως είπα, θα θίξουμε και τα πολιτικά παρεπόμενα μιας τοποθέτησης που έκανε πριν από λίγο καιρό. Είναι ένα θέμα που έρχεται και παρέρχεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μηταφίδης, στη Βουλή, η οποία αναφερόταν στην εμπειρία του λαού της Βενεζουέλας υπό το καθεστώς Μαδούρο, σε πιθανές αναλογίες, αντιστοιχίες ή αναντιστοιχίες που υπάρχουν μεταξύ της κυβέρνησης Τσίπρα και των όσων γίνονται εκεί. Λοιπόν, όλα στο τραπέζι, λοιπόν, όλα στο τραπέζι. Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, υπάρχει μία δήλωση, ένα απόσπασμα συνέντευξης του στενού συνεργάτη της κυρίας Μέρκελ, του Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, του κυρίου Γιένς Σπαν, που αναφέρεται στην Ελλάδα και λέει τόσο καλά λόγια για την κυβέρνηση Τσίπρα, που μπορεί ορισμένοι να τα παρεξηγήσουν. Είμαστε έτοιμοι να τα δούμε? Γιένς Σπαν, λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα. They have done more than every government before already, but still they have to do a little bit. And that is what we are talking about right now, that everyone moves a bit and then we can find a compromise. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έχουν κάνει περισσότερες μεταρρυθμίσεις από όσες έχουν κάνει οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Κύριε Μηταφίδη, ξέρετε πως το εξέλαβαν κάποιοι αυτό στην Αθήνα? Ότι τα έχει δώσει όλα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έχει σκύψει τον αφιένα σε ό,τι του ζητάνε οι Γερμανοί. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να μην χάσει την καρέκλα. Αυτό τουλάχιστον λένε στην Αθήνα, αυτό είπε και στο Λονδίνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως θα δούμε σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στο London School of Economics? Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. I really believe that when he will lose the chair, he will face tremendous personal problems. No, really, really. He loves the chair. He loves to see himself in the mirror as the prime minister. So this is good for Greece now. Because of that, he will close the review. And he will accept whatever the lenders ask him to do. Θα κάνει ό,τι του ζητήσουν οι πιστωτές. Συμφωνείτε, κύριε Μηταφίδη? Τα έχει δώσει όλα η κυβέρνηση για να μην έχει εξουσία. Καταρχήν αυτό το περί καρέκλας και ότι αγαπάμε τις καρέκλες. Ναι.
Είναι, ακούγεται τουλάχιστον ως τραγική ηρωνία να εξτομίζεται από τα χείλη του κυρίου Γεωργιάδη. Να πω κάτι πριν συνεχίσει. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Μεταφίδη. Τι τιμή με διακόπτει. Συγγνώμη, να τελειώσω να φανεί. Ναι. Θα σα διευκολύνει, λέγεται. Να σταυρώσει μια κουβέντα. Λοιπόν, είχαν πιάσει τσιμέντο στην εξουσία αυτή τη χώρα. Ο λαό ψήφιζε. Και τους προηγούμενους και εσάς. Ο λαός ψηφίζει. Επομένως, προσθέτει το σχόλιο. Εμείς μόλις αξιωθήκαμε να είμαστε 2 χρόνια αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση της χώρας και είδατε ότι στον 1 χρόνο επάνω φέραμε ένα νόμο, την απλή αναλογική, η οποία, όπως ξέρετε, μόνο τις καρέκλες δεν σημαδεύει. Όταν γίνατε δεύτερο κόμμα, εσείς λοιπόν, μόνο τις καρέκλες δεν σημαδεύει. Όχι, όταν είσαστε πρώτο κόμμα, λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια απόδειξη εμείς αυτή τη στιγμή, ένα δείγμα γραφής σεβασμού προς τη λαϊκή θέληση. Και όχι να τη μαγειρεύουμε, ώστε να δημιουργούμε ισχυρές κυβερνήσεις. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εντελώς έτσι ανερυθρίαστα λέει: κοιτάξτε κάτι, μπορεί εσείς να ψηφίζετε αυτό που νομίζετε, αλλά εμείς το αποτέλεσμα θα το διαμορφώνουμε με τα μπόνους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις. Δεν μου σχολιάζετε λοιπόν, αυτό που είπε ο υπουργός οικονομικών, ο συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ, ότι κάτι. Έχει κάνει τις πιο πολλές μεταρρυθμίσεις ο κύριος Τσίπρας. Άρα ικανοποιεί τους Γερμανούς, άρα τα δίνει όλα, λέει η αντιπολίτευση, για να μείνει με τους Γερμανούς, με την ευλογία αυτή. Λοιπόν, τα έχουμε δώσει όλα και είναι τόσο πολύ ικανοποιημένοι οι δανειστές της χώρας, οι οποίοι θέλω να πω, επειδή είναι και κουαρτέτο, μπορεί να αλλάζουν οι βιολιτζίδες, αλλά βλέπω ότι ο Χαβάς παραμένει ο ίδιος ο σκοπός σε αυτή την υπόθεση. Και θέλω να πω το εξής, ότι εφόσον αυτή η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής ως προς υποχρεώσεις της, και δεν το κρύβει αυτό άλλωστε, όσο και αυτό αν δεν είναι τιμητικό θα έλεγα από την άποψη την ιδεολογική ή αν θέλετε από την άποψη φυσιογνωμίας της ιστορικής του χώρου αυτού. Και να το λένε οι Γερμανοί ιδιαίτερος ναι, για σας. Αλλά προς τι λοιπόν τότε όλη αυτή η πρέσα και η πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή να πάμε ακόμη παρακάτω, κάτω από τον πάτο του βαρελιού. Εμένα τι να σας πω τώρα, να κάνω μια αναλογία γιατί προηγουμένως κάτι είπατε, εμένα μου θυμίζει τον καλό και τον κακό βασανιστή. Να πω κάτι. Ναι, για να πάμε στον κύριο Κατσαφάδο. Υπάρχει μια τρομερή αντίφαση και αυτός ο σουρεαλισμός είναι τελείως ελληνικός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το λέω ούτε υπέρ τη ΣΥΡΙΖΑ ούτε εναντίον του. Εγώ το παρατηρώ αντικειμενικά. Mm-hmm. Αν τα έχει δώσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε γιατί δεν είναι, γιατί κατηγορείται από τα υπόλοιπα κόμματα ότι δεν υπογράφει γρήγορα την αξιολόγηση. Υπάρχει μια τρομερή αντίφαση. Είναι γελιόζωφρενη. Δεν λένε αυτό τα άλλα κόμματα. Αν δεν λένε αυτό όμως. Περίπου αυτό λένε. Αυτό βγαίνει σε μένα. Όχι, δεν λένε αυτό. Αφού λοιπόν κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, γιατί οι άλλοι τον κατηγορούν, δεν υπογράφει γρήγορα και καθυστερεί ένα χρόνο. Αυτό δεν το λέω υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω κάτι άλλο όμως. Όταν, μισό λεπτό, όταν βγαίνει ο Βενιζέλος και λέει κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι τσογλάνια. Όταν οι Σιριζέοι κατηγορούν. Είπε για εκτσογλανισμό. Ναι, ναι. Και ο Πάγκαλος τους είπε τσογλάνια. Όταν οι Σιριζέοι κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι είναι γερμανοτσολιάδες. Ταγματασφαλίτες. Γερμανοτσολιάδες. Όταν οι άλλοι λένε τους κομμουνιστές γραφικούς και αμετανόητους και οι άλλοι είναι φασίστες, τι χώρα είναι αυτή. Εγώ σε ρωτάω τώρα. Α, αυτό να κοιτάξω. Όχι. Όταν οι Έλληνες δηλαδή είναι γερμανοτσολιάδες, τσογλάνια, φασίστες και αμετανόητοι γραφικοί, είναι δυνατόν και είναι περικυκλωμένη αυτή η χώρα. Όλοι αυτό λένε. Έχουμε έναν εχθρό σε εισαγωγικά. Καλό το ερώτημα. Καλό. Υπαρξιακής φύσης. Ποιος είναι ο Έλληνας τελικά εδώ πέρα μέσα στη χώρα. Κατάλαβε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να καταλήξουμε τι είμαστε. Είναι δυνατόν να λες ένα χαρακτηρίζει. Κύριε Κατσαφάδο. Το πρώτο και το δεύτερο κόμμα τσογλάνια και γερμανοτσολιάδες. Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει. Το λέω στον κύριο Κατσαφάδο αυτό. Δεν είναι σοβαρό. Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπορούμε να σταθούμε σε συμπεριφορές προσώπων. Μπορούμε να σταθούμε σε χαρακτηρισμούς. Μπορούμε να δώσουμε μια ιδεολογική διάσταση στη συζήτηση όπως προσπάθησε ο αγαπητός κατά τα άλλα ο κύριος Μεταφίδης. Αλλά η ουσία είναι ότι είμαστε στο τρίτο μνημόνιο, αναθεωρούνται οι όροι του τρίτου μνημονίου και μπαίνουμε με μεγάλη φόρα στο τέταρτο. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Ξέρετε κάτι, να καθόμαστε και να συζητάμε για το τι λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε ένα πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία. Να καθόμαστε να συζητάμε το τι λέει ο ένας ο άλλος. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσωπο κομμάτων αυτή. Αφήστε με σας παρακαλώ. Δεν μιλάω και τον Γεωργιάδη μόνο. Μιλάω γενικά. Αφήστε με σας παρακαλώ. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ίσα ίσα αυτό το οποίο είπε ήταν ότι ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Μάλιστα.
Αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο, να μπορέσουν να έρθουν, να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις, να μπορέσει να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, να αρχίσει να παράγεται πλούτος, να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να μπορέσει να διαφοροποιηθεί το ισοζύγιο μεταξύ των συνταξιούχων και των ενεργεία εργαζομένων, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν αποθυματικά τα ταμεία και να μην κόβονται οι συντάξεις. Αντιθέτως, η κυβέρνηση τι μας έχει κάνει? Αυτό το οποίο έκανε και ο Μαδούρο στη Βενεζουέλα, λοιπόν, για να το γυρίσω εκεί. Ωραία εισαγωγή. Διαχείριση της φτωχοποίησης. Εδώ είμαστε. Δεν κάνει λοιπόν κανένας μία συζήτηση, δεν ανοίγουμε άλλα κεφάλαια στην ατζέντα πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο. Πέρα, που λέει σήμερα το πρωί. Μα ακούστε, είναι μια αντίφαση. Να τελειώσει. Σήμερα το μεσημέρι. Όχι, να πούμε μια αντίφαση που βγαίνει τώρα. Να σα πω κάτι. Θα πούμε όλε τι αντιφάσει. Μα βγαίνουν οι Γερμανοί. Υποστηρίζουν τον Μαδούρο τη Ευρώπη. Οι Γερμανοί, κυρία Καραλάδη. Κάνετε ένα λάθο. Μα βγαίνει μια. Ένα σουρεαλισμό πάλι. Επιτέλους. Λογική δεν κάνατε στο γυμνάσιο. Λογική στο μάθημα. Μα δεν είναι. Μα δεν είναι. Ξέρετε γιατί. Κομμουνιστής είναι. Υποστηρίζουν οι Γερμανοί τον κομμουνιστή. Το λενινιστή, το μαρξιστή. Τρελή είναι η Γερμανία. Αν κάνετε, τους κάνει τη δουλειά, γιατί όχι. Δηλαδή αυτό είναι ο μαρξιστής. Αν τους κάνει τη δουλειά, γιατί όχι. Να αφήσετε αυτά. Συστημικός είναι ο Τσίπρας, δεν είναι αριστερός. Μα αφήνετε να σας πω. Τα πράγματα είναι απλά. Και θα έπρεπε τα δύο αυτά κόμματα να ομονοήσουν και να βγάλουν τη χώρα από τη κρίση. Λοιπόν, έλεος. Το λέτε, καταγράφετε, προχωράμε. Έλεος, επιτέλους. Δεν μπορώ άλλο με αυτήν την ιστορία. Ο ένας να κατηγορεί διαρκώς τον άλλον. Τώρα βγήκαμε την ιστορία του Καλογρίτσα. Θα βγάλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία του Μπόμπολα. Γιατί θα βγάλει τους φακέλους του Μπόμπολα. Γιατί πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Όχι, τώρα βγήκε ο Καλογρίτσα. Δεν την πετάω στην εξέδρα. Ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον. Πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Πάντως εντάξει, προδιαγράφει ένα εθνικό αδίκημα. Το είπατε αυτό. Το είπατε. Καταγράφεται. Πολύ σοβαρό. Αλλά τους αφήσουμε να μιλάνε. Α, τους αφήσουμε να μιλήσουν. Εγώ χωρίς να φωνάζω. Εγώ χωρίς να φωνάζω όπως ο κύριος Δανίκας. Να φωνάζω γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω αυτή την κατάσταση. Χωρίς να φωνάζω όπως ο κύριος Δανίκας. Καταστρέφει ο ένας τον άλλο. Ότι είμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Οδεύουμε ολοταχώς στο τέταρτο. Αυτό δεν παρουσιάζεται η καταστροφή της χώρας, κύριε Δανίκα. Και πριν σας καταστρέφατε. Και εσείς καταστρέφετε. Βρισκόμαστε μεταξύ ο ένας καταστρέφει τον άλλον. Και όλοι μαζί είναι τη χώρα. Αυτό λέω εγώ. Θα βρούμε λοιπόν ένα κοινό τόπο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όπως κάναν στις άλλες χώρες, κύριε Κατσαβάδο. Εσείς δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με εσάς, εμείς την πληρώνουμε την ύφη όμως από αυτή την ιστορία. Ο ένας γορθοκοπεί τον άλλον για προσωπικούς λόγους. Το προσωπικό συμφέρον ορισμένων πολιτικών. Αυτό λαμβάνει ο Έλληνας σήμερα. Λοιπόν, κύριε Δανίκα, το είπατε, ακούστηκε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να ακουστούν και άλλοι όμως. Λοιπόν, τώρα να πούμε και αυτά τα οποία γίνονται σήμερα όμως. Ναι. Πρέπει να συζητάμε για αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Πρέπει, και δεν θα μιλήσω εγώ. Σήμερα, να μιλήσουμε για χθες. Ελάτε. Μιλήσουμε για ποιο πράγμα. Κύριε Κατσαφάδο, ελάτε. Ολοκληρώστε, ελάτε. Σήμερα λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για να κλείσει η αξιολόγηση. Mm-hmm. Τι μας είπε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα όταν ολοκληρώθηκε το Eurogroup? Ότι επιτέλους έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Αυτό το οποίο γράφτηκε όμως και έμεινε αποτυπωμένο στο χαρτί μετά τη λήξη του Eurogroup είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε για να επιστρέψουν οι θεσμοί πίσω στην Ελλάδα. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν οι καιροί, έτσι. Mm-hmm. Συμφώνησε για να επιστρέψει η Τρόικα ή το Κουαρτέτο, όπως θέλετε, στην Ελλάδα το άνοιγμα της συζήτησης και για το αφορολόγητο. Και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για τη μείωση των συντάξεων. Με αντάλλαγμα τι? Ότι εφόσον θα μείνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5%, ό,τι θα είναι πάνω από το 3,5% θα μπορεί να το αναδιανύμει η κυβέρνηση μετά το 19 όπως θέλει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είναι δεδομένο ότι η αξιοπιστία, ο δείκτης αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Είναι υπό του μηδέν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Οι αξιόπιστοι. Ποιοι είναι αυτοί που συμφωνούν? Που ένα χρόνο, ένα χρόνο πριν από ένα χρόνο. Για να περάσουν τα μέτρα. Να μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Φυσικά μιλάμε. Να μιλάμε σοβαρά. Να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο ξέρω. Εγώ αυτό το οποίο. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω, κύριε Μηταφίδη, χωρίς ιδεολογικές φανφάρες, είναι ότι όταν πήρατε την εξουσία, το ΦΠΑ στην εστίαση ήταν 13%, σήμερα είναι 24%. Όταν πήρατε την εξουσία.
Το αφορολόγητο ήταν στα 9.500. Σας ρώτησε κάτι όμως, κύριε Καταβάλλου. Να ολοκληρώσω. Εφόσον φέρει αντίμετρα. Άρα δεν θα ψηφίσετε τα αντίμετρα. Τα για τους ηθαγενείς δεν θα μοιράζουν. Συγγνώμη, τι καθρεφτάκια. Τα αντίμετρα, το ρεπορτάζ εγώ σας μεταφέρω. Να σας πω κάτι. Με σόλου τα εκεί. Θέλετε να ακούσετε το ρεπορτάζ. Όχι, δεν θα ακούσετε. Κύριε Καταβάλλου, μπροστά. Θα ακούσετε εμένα. Θα ακούσετε εμένα και θα λέμε αλήθεια. Μόνο εσείς θα μιλάτε λοιπόν. Πήγατε λοιπόν το αφορολόγητο στα 9.500 και πού το έχετε φέρει. Και πού θα το πάτε. Μετά τις δηλώσεις ποιων υπουργών ότι δεν θα πέσει ούτε ένα ευρώ κάτω το αφορολόγητο. Εσείς. Με νούμερα θα μιλάτε. Κύριε Μηταβίδη, με νούμερα. Με νούμερα, κύριε Μηταβίδη. Τα μαθαίνετε καλύτερα. Με νούμερα, κύριε Μηταβίδη. Ποια νούμερα. Αυτά που θέλετε εσείς. Αυτά που θέλω εγώ. Στον κύριο Σβέρκο μια απάντηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το αρνείστε αυτό. Πώς είναι το ΦΠΑ, κύριε Μηταβίδη. Επειδή διαψεύστηκαν όλες οι προβλέψεις. Πόσο είναι το ΦΠΑ. Εσείς προσδοκούσατε ότι όπου να ήταν θα πέφτει η κυβέρνηση. Το 2015 το αφορολόγητο πόσο είναι. Το ξέρουμε αυτό. Πόσο ήταν. Δώσε στον κύριο Σβέρκο μια απάντηση. Για το διατάφτα από εδώ και πέρα. Το 2015 πόσο ήταν το αφορολόγητο, θα μου πείτε. Έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Μας βάλατε μια μυλόπετρα στο λαιμό. Εντάξει, πολύ, ενώ και έρχεστε τώρα πολύ και, λοιπόν, και παριστάνετε. Η ελληνική ιστορία δεν ξεκινάει. Όχι, μιλάτε μόνο για το παρελθόν. Για το παρόν και για το μέλλον δεν θα μιλήσουμε. Φρέσκα κουλούρια τώρα, για το σήμερα μιλάμε. Φρέσκα κουλούρια είναι ότι μειώνεται κι άλλο και φτάνετε τα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο. Ότι κάποιος ο οποίος θα παίρνει 550 ευρώ μισθό θα πληρώνει. Αυτά είναι τα φρέσκα κουλούρια. Τα φρέσκα κουλούρια αυτά είναι. Σε αυτό τώρα το οποίο είπε ο συνάδελφός σας. Ποιος σας τα έχει πληροφορήσει. Κύριε Μηταφίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Με εικασίες θα συζητήσουμε. Μα ρωτάει κάτι ο άνθρωπος. Σε αυτό το οποίο είπε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο συνάδελφός σας. Τα αντίμετρα, ποια αντίμετρα, κύριε Σβερδόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί. Όχι, δεν έχω ενημερωθεί. Μάλλον δεν διαβάζετε τις εφημερίδες. Ναι. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι η κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο των αντιμέτρων. Εντάξει, δεν ξέρω τα. Σε τι βαθμό ενημέρωση, τι βαθμό ενημέρωση. Ναι, πείτε μου και λοιπόν, τα αντίμετρα. Μην βιάζεστε, θα σας τα πω. Μέσα λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά, έχουμε την μείωση, πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και την εστίαση. Στην ενέργεια, καθώς επίσης και στις μεταφορές. Αυτά είναι μερικά. Επίσης την μείωση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό θα γίνει. Για το 19 και μετά. Αυτή είναι η πρόταση. Μα αυτή είναι η πρόταση. Εφόσον υπάρξουν πλεονάσματα και εφόσον πιάσουμε το στόχο. Θα σας πω το σκεπτικό και υπάρχει και η υπεραπόδοση των εσόδων. Είναι υποαίρεση. Όχι, δεν είναι υποαίρεση. Θα δώσω μια απάντηση στα δίκτυα. Έτσι κατάλαβα εγώ, μπορώ να κάνω λάθος. Η εφαρμογή αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία, επειδή ήμουν και στον κύριο και τα καλύψαμε και είδαμε και συζητήσαμε και με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, είναι ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων και των αντιμέτρων και των δύο θα γίνει. Ταυτόχρονα, εάν υπάρξει το 3,5% του 2018. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είναι ερώτημα το οποίο τίθεται και γενικότερα προς τη Νέα Δημοκρατία. Εφόσον λοιπόν έχουμε μια τέτοια πρόταση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θετικά μάλλον την αντιμετωπίζετε, θα στηρίξετε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πείτε δηλαδή και προς την πλευρά των δανειστών και μέσα από τους διάβλους που έχει ο κ. Μητσοτάκης και με την κυρία Μέρκελ και με τους δανειστές ότι δεχτείτε αυτό το, να δεχτούν αυτό το αντίμετρο. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν. Να πάμε στην ουσία. Γιατί όταν λέτε. Μπροστά κοιτάτε. Συναντώμεθα όλοι στον αέρα. Να πάμε στην για να σας βλέπει ο κόσμος. Να πάμε στην ουσία. Γιατί όταν λέτε για διάβλους του κ. Μητσοτάκη και όλα αυτά, προσπαθείτε να αφήσετε και μια ουρά στην. Καμία απολύτως μα δεν συναντήθηκα με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε μία φορά σε σχέση με κάθε εβδομάδα που συναντιέται ο πρωθυπουργός της χώρας. Που θα την έστελνε σπίτι της. Λοιπόν, σας δίνω λοιπόν την πρώτη απάντηση αυτό. Στο δεύτερο, δεν μου λέτε κύριε Σβέρκο πόσο αυξήθηκε το ΦΠΑ. Πρόβατα, μην εμφανίσετε ενοχλημένος από μία ερώτηση. Πόσο αυξήθηκε το ΦΠΑ στις μεταφορές. Τα εισιτήρια πόσο αυξήθηκε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Σας λέω θέλετε να μειωθεί ή όχι. Έρχεστε λοιπόν και μας λέτε ότι για να αποδεχθούμε αυτά τα αντίμετρα, τα οποία τι είναι κύριε Σβέρκο, είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν και είναι τα νούμερα τα οποία είχαν οι φορολογικοί συντελεστές το 2014. Άρα δεν θα τα ψηφίσετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Έρχεστε και μου λέτε, συμφωνείτε να ξαναγυρίσουμε στη φορολογία που επικρατούσε το 2015. Αυτό μου λέτε. Ωραία, θέλετε. Συμφωνείτε, αλλά. Κακό είναι για... να ή όχι. Καθόλου. Αφήστε με να σας πω. Καθόλου και δεν το ψηφίζετε. Αφήστε με να σας πω. Συμφωνείτε. Δεν μας λέτε όμως και το τυρί, γιατί μας πετάτε τη φάκα. Μας δείχνετε το τυρί, τη φάκα δεν μας τη δείχνετε. Άρα δεν θέλετε να γυρίσετε. Αφήστε με να σας πω. Άρα αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι. Όσο και να με διακόπτετε, εγώ θα ολοκληρώσω. Εγώ δεν διακόπτω. Όσο και να διακόπτετε. Μας πετάτε το τυράκι λοιπόν. Να ξαναγυρίσουμε πού στο 2015. Να ξαναγυρίσουμε πού στους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι υπήρχαν όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία της χώρας. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε σε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, το αφορολόγητο θα πάει στα 6.000 ευρώ, έτσι δεν είναι. Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά
και το νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου, το οποίο λέγαμε ότι ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, θα μειωθούν περαιτέρω λοιπόν οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό μας λέτε. Για να ξαναγυρίσουμε πού? Στο 2015, εκεί που παραλάβατε την οικονομία. Και εμείς σας λέμε ότι μέχρι το 2019 είναι άλλα 4 χρόνια σκληρής νικητότητας που δεν καταφέρατε τίποτα. Δύο χρόνια. Πού το ξέρετε? Μέχρι το 19 είναι 4. Από σήμερα μέχρι το 19. Για το 19 μου λέτε. 4 είναι. Από σήμερα από το 15 μέχρι το 19. 4. Στο 15. Λοιπόν, μέχρι και σας λέμε ότι σύριξη παραλάβατε την οικονομία της χώρας. Και μας λέτε ότι ψηφίστε αυτά και μετά από 4 χρόνια, πολύ σκληρής λιτότητας, αν ψηφίσετε περαιτέρω μέτρα λιτότητας, θα ξαναγυρίσουμε στο 15 με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε πάνω από 3,5% πρωτογενή. Άρα λοιπόν δεν θέλετε τη μείωση του ΦΠΑ. Συγχαρητήρια λοιπόν, αν όχι. Εγώ δείχνω την αποτυχία. Την αποτυχία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, την καταστροφή που έφερε στην ελληνική οικονομία και τα τερατώδη ψέματα με τα οποία πότισε τον ελληνικό λαό. Εγώ από την κατάλαβα λοιπόν δεν θα τα ψηφίσω. Αυτό σας λέω. Εγώ από την κατάλαβα λοιπόν δεν θα τα ψηφίσω. Εγώ καταλάβατε τι σας είπα. Εγώ καταλάβατε τι σας είπα. Απολύτως δεν θα τα ψηφίσω. Κύριε, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Είναι σε πολύ ενδιαφέρον σημείο η συζήτηση για να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατόν. Σε λίγο.